scenes shown in this film took place in Greece during the junta dictatorship. But its purpose is not just to show what happened in Greece during a certain period in its history, nor is it only to show what happened in Greece. It is an account of the kind of training and indoctrination that makes young people perpetrate the most terrible acts of physical and mental cruelty against opponents of a system. It is an account of what could happen to your neighbor's son. Όλοι φοβούνται τους εισαγγείδες. Έτσι πρέπει να είναι, παιδί μου, για να μπορούν να επιβάλλονται στους άλλους. Ξέρεις, πατέρα, θα πάρω και το δίπλωμα του οδηγού. Ναι. Μπράβο. Οι εισαγγείδες δεν είναι κάτι σαν τους τροχονόμους, Αλέξη. Ναι, μητέρα, κάτι σαν τους τροχονόμους είναι. Πρέπει να είναι πάνω από αυτούς. Έλα. Έλα, παιδί μου, στη δουλειά μας. Γεια σου, πατέρα. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ. Γεια σου. Γεια σας. Είναι για την υγεία του Αλέξη. Την υγεία σου, Αλέξη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, κύριε Μαρία. Under the junta regime, the ESA, the Greek military police, used their own special training college, KESA, for training new recruits. The basic training course lasted 3 months, and recruits were carefully selected amongst national service conscripts. Those who were chosen came mainly from country districts and from families with rightist anti-communistic views. Καλωσορίσατε στο ΚΕΣΑ. Πήρατε μια μικρά γεύση για το τι προϋποθέτει να είστε οι διαλεκτοί της πατρίδας. Μια πάρα πολύ μικρά γεύση. Κύριοι, πάρτε το απόφαση. Αντάξει της τιμής που τους έγινε, θα είναι μόνο αυτοί που θα βγουν ζωντανοί από εδώ πέρα μέσα. Ποιος είναι αυτός που τον λένε ο άνθρωπος με το ατζάλινο στομάχι? Εσύ?
Ε? Εσύ. Εσύ. Νομίζω ότι τελευταία μας θέλουν όλο και περισσότερα βουτυρόπεδα. Πρέπει να μάθεις να αγαπάς τον πόνο. Είναι δύσκολο να περιγράψεις το τι συνέβαινε τις 3-4 μέρες, τις πρώτες, για έναν που ερχόταν πρώτη φορά στο ΚΕΣΑ. Ήταν ένα περιβάλλον αδιανόητο. Τρελό. Τελείως. Τελείως τρελό. Για αυτές τις εμπειρίες τι αισθάνεσαι τώρα, μάλλον τι αισθανόσουν τότε. Τότε. Οπωσδήποτε τα έχεις χαμένα. Δεν ήξερες τι συνέβαινε, γιατί συνέβαινε, τι αποσκοπούσε. Είχες τελείως πελαγώσει. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Να φυλά το πίστην. Να φυλά το πίστην. Εις την πατρίδα. Εις την πατρίδα. Και εις την επανάσταση. Και εις την επανάσταση. Της 21ης Απριλίου. Της 21ης Απριλίου. Μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός μου. Μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός μου. Εγέθητη. Ρωσκή. Τους ζυγούς λύσατε εμπράος μας! Επιγονάτων! Μόλις τελειώναμε από εκεί, άρχισαν πάλι και μας τυπούσανε αλίπητα. Μας κλωτσούσανε, μας τυπούσαν κάτω, μας ποδοπατούσανε. Μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, εγώ προσωπικά ένιωθα σαν να είμαι κρατούμενος. Φτάσαμε μπροστά στο λόχο, και εκεί άρχισαν να μας ρωτάνε το όνομά μας, ποιοι είμαστε, και έφτασαν και σε μένα. Εγώ τους είπα ότι είμαι ηθοποιός. Μόλις τους είπα ότι είμαι ηθοποιός, ήταν ένα σημείο που τους κέντρισε και άρχισαν να με χτυπούν ιδιαίτερα. Και να με ρωτάνε, ας πούμε, είσαι κομμουνιστής, είσαι πούστης, είσαι... Τι είσαι τέλος πάντων, εσύ που είσαι ηθοποιός. Εγώ δεν μπορούσα να απαντήσω σε τίποτα από αυτά. Γινόταν μία πλάκα. Ήταν 6 εκπαιδευτές οι οποίοι με τραβούσαν. Ο ένας με πέταγε στον άλλον, με πετούσαν κάτω, με πατούσαν. Μάλιστα, ένας με έβαλε και σε κάτι σιδεριές με τα πόδια προς τα πάνω και άρχισε και έκανα επικύψη συνέχεια. Capsone is a Greek term used to denote the form of intensive physical training designed to transform an individual into an obedient soldier. The methods employed vary between direct physical brutality and more refined forms of humiliation. An important factor is the recruit's uncertainty as to why he is being subjected to this form of treatment and how long it is going to continue. Τελειώσετε, ρε!
Ανάφερε, ρε, εσύ. Υποψήφιος στρατονόμος Θεοδόρου Νικόλαος. Δεν άκουσα, ρε. Πιο δυνατά. Άκουσες τίποτα εσύ. Υποψήφιος στρατονόμος Θεοδόρου Νικόλαος. Έλα, αυτός εσύ, ρε. Υποψήφιος στρατονόμος Κουρίς Γιάννης. Εσύ ανάφερε, έλα εδώ, ρε, ανάφερε. Υποψήφιος στρατονόμος Αλέξης Δανιανός. Το χειρότερο καψόν ήταν να σε ξυπνήσουν τη νύχτα. Στις 11-12 η ώρα. Να σε βγάλουν στον προθάλαμο των δημιουργιών, στους χώρους που κοιμόμασταν, με τη σκελέα, το εσώρουχο, να σου φορτώσουν στο λαιμό το σάκο, το μεγάλο σάκο, το σακίδιο να κρέμεται μπροστά, το σακίδιο στην πλάτη, ο σάκος ο μεγάλος μπροστά, το κράνος χωρίς το προφυλακτικό μέτρο από μέσα στο κεφάλι, το όπλο στην ανάταση και να χοροπηδάς επί 2-3 ώρες. Αυτό ήταν το χειρότερο. Πήδα ρε, πήδα ρε εσύ. Πήδα ρε πιο ψηλά. Προσοχή στα κρεβάτια σας. Μια μέρα που κάναμε καψόνι και εγώ δεν εκτελούσα όπως αυτοί θα θέλαν, ίσως σωματικά και να μην άντεχα κιόλας, ίσως και ψυχικά να μην ήθελα να το κάνω αυτό, ήρθε κάποιος δεκανέας και με ρώτησε γιατί δεν εκτελώ και αυτό είναι διαταγή. Και αμέσως μετά μου είπε πως πρέπει να εκτελείς κάθε διαταγή που θα σου δοθεί. Και αν σου δώσει διαταγή ο διοικητής του λόχου και είπε το όνομα του αξιωματικού, να σκοτώσεις τη μάνα σου και τον πατέρα σου, δεν θα το έκανες? Και εγώ φυσικά είπα όχι. Εκείνος τότε μου είπε γιατί δεν θα το κάνεις, αφού ήταν διαταγή, αυτό το οποίο αξιωματικό σου. Και αμέσως μετά γύρισε στους άλλους, στους εκπαιδευτές, αλλά και στους άλλους τους εκπαιδευόμενους και έλεγε... Αυτός ο παλιοπούστης τα έχει τελείως χαμένα. Εγώ αισθανόμουν ότι... αισθανόμουν τα βλέμματα ολονών και αισθανόμουν σαν να χάνομαι. Κάτω. Κάτω! Εσύ, να σ' άκω. Όχι έτσι. Κάτω. Κάτω. Κάτω είπα. Κάτω. Κάτω. Δηλαδή... Γιατί, ας πούμε, δεν πήγες σε έναν αξιωματικό να πεις τι είναι αυτά που μας κάνουν. Να πήγαινε σε αξιωματικό. Αυτό δεν μπορούσες καν, όχι να το σκεφτείς, ούτε να το φανταστείς. Ότι θα μπορούσες να πας σε έναν αξιωματικό για να παραπονηθείς για το τι συνέβαινε εκεί. Γιατί, Μιχάλη. Γιατί ο φόβος που σε είχε κυριεύσει με όλα αυτά που συνέβαιναν ήταν παραπάνω από τις δυνάμεις σου. Δεν σου άφηνα περιθώρια για να κάνεις κάτι τέτοιο. Ήταν ένας λοχίας, ο οποίος ήταν και θαλαμάρχης μου και συνήθιζε να μας μαζεύει έξω στην αυλή και να μας λέει τα δικά του. Και φυσικά αυτός πίστευε ότι ένας εσαντζής πρέπει να είναι άντρας και ένας άντρας γι' αυτόν πρέπει να γαμάει και να δέρνει. Και αυτό μας το έλεγε συνέχεια. Τέρμα η μαλακία για σήμερα.
Ισά, έλα γαμώ την Παναγία σου, κάτσε καλά. Τι είναι αυτή, ρε. Η πουτάνα σου είναι, ρε. Μίλα, ρε, η πουτάνα σου είναι. Δεν γίνε γαμώ την Παναγία σου. Δεν γίνε γαμώ το Χριστό σου. Για ψωνάκι μου, για ψωνάκι. Έλα να τον κάνουμε ένα κύκλο, ρε. Προσοχή. Προσοχή. Τροχάδι είναι επιτόπου. Σκέφτηκες ποτέ να λιποτακτήσεις από τέσσα? Όχι, δεν το σκέφτηκα αυτό. Γιατί νομίζεις ότι το σκέφτηκες? Γιατί είπαμε και προηγουμένως ότι με τον τρόπο που ήταν η εκπαίδευση του Κέσσα δεν σου αφήνει περισσότερα περιθώρια για να σκεφτείς σαν άνθρωπος. Έλα, έλα και μια στροφούλα. Έλα στροφές, έλα στροφές. Έλα, έλα στροφές. Όχι, αυτό. Έλα, έλα. Έλα και λίγο κάτω. Κάτω. Έλα, έλα. Ένα, ένα, δύο. Έλα, έλα. Έλα ορθιός, άστον, άστον, ορθιό. Είχες πάψει να σκέφτεσαι σαν άνθρωπο. Οπωσδήποτε. Αύριο θα παραλάβετε τα απειλή και τη ΕΣΑ. Από αυτή τη στιγμή και έπειτα θα είστε οι καλύτεροι στρατιώτες της Ελλάδος. Οι πρώτοι! Θα υπακούτε μόνο στους παλιούς εσατζίδες. Αυτοί οι τρεις μήνες ίσως υπήρξαν σκληροί και μερικοί από εσάς εδώ και εκεί ίσως ένιωσαν ότι υπήρξαν πολύ σκληροί. Αλλά θα σας πω κάτι και να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Αυτή η χώρα έχει ανάγκη να προτάσει τους δυνατότερους στην καταπολέμηση του κομμουνιστικού σκουλικιού που διαρκώς εργάζεται να υπονομεύσει την ασφάλεια του κράτους. Την τάξη που δημιούργησε η Επανάσταση της 21ης Απριλίου. Και είστε οι δυνατότεροι. Είστε ο οφθαλμός της Επαναστάσεως. Τώρα επομίζεστε την εμπιστευτική υπευθυνότητα του να υπερασπίζεστε την ασφάλεια του κράτους. Είμαι υπερήφανος με το να μπορώ να λέω ότι οι βουτυροπεμπέδες που παρέλαβα πριν τρεις μήνες έγιναν άντρες. Μας εκπαίδευαν πώς θα κλέβουμε πληροφορίες, πώς θα καρφώνουμε τον κόσμο που ήταν έξω και πώς θα δημιουργούσαν σε μας την κατάσταση ότι είμαστε εξουσία και ότι βγαίνοντας από την ΕΣΑ, φεύγοντας δηλαδή από τη βασική εκπαίδευση, θα μπορούσαμε να εξουσιάζουμε τα πάντα. Μας έλεγαν ότι μπορείτε να βγείτε έξω, να τα σπάσετε, να φάτε, να πιείτε και να μην πληρώσετε τίποτα. Εσείς είσαστε οι αρχηγοί εδώ σε αυτό το κράτος.
εκείνη τη μέρα πήραμε τα πηλίκια. Αυτή έτσι είναι, ήταν η έκφραση. Παίρνεις το πηλίκιο, που σημαίνει ότι γίνεσαι σαντζής, παίρνεις το χρήσμα. Εκείνη την ημέρα αισθάνθηκες δηλαδή ότι μπήκατε στην ΕΣΑ πια και ότι σας δόθηκε το χρήσμα, ας πούμε. Όχι μόνο έπρεπε να το αισθανθείς, αλλά η συμπεριφορά πια των εκπαιδευτών σου ήταν ισότιμη. Σε θεωρούσαν πλέον εσαντζή, σε θεωρούσαν το ίδιο με αυτούς. Όταν ήμουν στη λειτουργία και μέσα σε όλο αυτό το ρυθμό, αισθάνθηκα κι εγώ, όπως και όλοι οι άλλοι, τη χαρά της εξουσίας. Ότι κάτι ήμουν κι εγώ έτσι μέσα σε αυτό το χώρο. Έβλεπα αξιωματικοί να με χαιρετούν, να μου γελάνε, στο λεωφορείο να μπαίνω μέσα και να σηκώνεται ο κόσμος να καθίσω ή να παραμερίζουν να καθίσω έτσι με τη στολή. Αυτό με κολλάκε, βέβαια. Όλο αυτό το πράγμα μου είχε δώσει μια υπόσταση. Η γλύκα της εξουσίας, δηλαδή. Ναι, η χαρά της εξουσίας και πώς ένα σύστημα σε δημιουργεί, ας πούμε, και να σε αφιονίζει με την εξουσία του και τη χαρά. Headquarters of the military police, the ESA, was in Athens. This is where some of the most important political prisoners were taken. All ESA prison warders had been trained at the ESA college, KESA. They were selected according to the strength of their respect for authority, their willingness to obey orders. Officers were responsible for the actual interrogations, after which rank and file members of the ESA were given orders to weaken prisoners' resistance. And thereafter extract confessions. The penalty for disobeying an order, according to Greek military law, was death. The prison warders in the ESA were, so to speak, upper-class conscripts. In most areas, they had an extended degree of personal freedom. They could let their hair grow long, which was forbidden to others. They could wear civilian clothes when they chose. They were given free tickets for sporting events and cinemas. And they were guaranteed a job in the civil service when their period of conscription was over. Via, ora io sei parti. Sei parti. Άρχισαν να φωνάζουν, πηγαίνουμε για τσάι πάρτι. Εγώ δεν ήξερα τι είναι το τσάι πάρτι. Βέβαια, με τη στοιχειώδη λογική, υπέθετες περίπου τι θα επακολουθήσει. Ξέρανε καθόλου τι έκανες εσύ? Όχι. Μέσα στο... Κανένας δεν ήξερε τίποτα, ούτε και η οικογένεια μου φυσικά. Αυτό το έμαθαν
μετά ένα αλφα διάστημα που ήμουν στο ΕΑΤΕΣΑ και όχι η οικογένειά μου, κάποια εξαδέρφη μου. Θυμάσαι καθόλου πώς της το είπες? Νομίζω γύρισα κάποιο απόγευμα και στεναχωρημένος έκλαιγα κάτι τέτοιο. Και με αφορμή αυτό με ρώτησε τι είχα. Και της είπα, ας πούμε, το τι συνέβαινε εκεί μέσα. Αυτό. Επιδίωξα να με δούνε οι άλλοι εσαντζίδες να δέρνω. Γιατί αυτό ζητούσαν εκεί μέσα, να δείρεις. Να σε δουν να δείρεις, όχι μόνο να δείρεις, αλλά και να σε δουν. Για να είσαι το καλό παιδί για αυτούς. Φυσικά εγώ έκανα πως δέρνω και επειδή ήταν όλοι ιδρωμένοι και αναστατωμένοι, τα μαλλιά τους ανακατεμένα, λαχανιασμένοι, πήγα μετά στις τουαλέτες, έκανα δυο κάτω, έβρεξα τα μαλλιά μου, έβρεξα το πρόσωπό μου έτσι που να δείχνω κι εγώ ιδρωμένος. Κάθε άνθρωπος έχει κακά μέσα του και που βγαίνουνε, διότι όλη αυτή η καταπίεση που δεχόμαστε από την εκπαίδευση κάπου έπρεπε να βρει ένα μέρος εκτόνωσης. Πώς ένιωθες μετέχοντας αυτού τους ομαδικούς ξυλοδαρμούς? Πάντοτε ένιωθα πάρα πολύ άσχημα, αλλά ήταν και μια ανάγκη, ανάγκη για μια εκτόνωση. Χωρίς σε μένα ουσιαστικά να είναι εκτόνωση, αλλά να είναι μια συμμετοχή ότι κάτι κάνω κι εγώ εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή και μετά συχαινόμουν. A further process of selection took place at the ESA headquarters. All lower ranks had to take part in torture. But some were judged to be better at it than others. Young men regarded by their officers as being absolutely trustworthy became prison warders. Their task was to extract confessions from prisoners by means of torture. Simon Patroklos was not found suitable for duties as a prison warder. Apart from joining in so-called tea parties, he merely served the political prisoners their meals. George Bizuras was sent to the ESA headquarters in Athens as an office clerk. Michaelis Petrou advanced rapidly to the post of chief prison warder. He was notorious for his cold-blooded and brutal methods. Καθώς προχωρούσε η εποχή που έκανες βασανιστήρια σε ανθρώπους, αυτό γινότανε όσο πήγαινε και πιο εύκολο? Ναι, οπωσδήποτε. Anastasios Minis has had a long military career. He organized a number of bomb explosions against the junta regime and after his arrest was taken to the ESA headquarters. He spent the next 111 days. Θυμάμαι που μια φορά που με επίεζαν, με βασάνιζαν δηλαδή, αυτό εννοώ όταν λέω με επίεζαν, είχαν μαγνητοφωνήσει τη φωνή της γυναίκας μου και έμενα με την εντύπωση ότι είναι στο δίπλα κελί. Τι νιώθατε τότε, ακούγοντας? Πράγματι ήταν αυτό. Να έχουν και τη γυναίκα μου. Καταλάβατε εκείνη τη στιγμή τι συναισθήματα. Μικρά παιδιά, μόνα στο σπίτι. Τίναγμα στον αέρα της οικογένειας. Είναι ένα χτύπημα, δηλαδή και ψυχολογικά βασανιστήρια συνάμα. Ψυχολογική πίεση. Anastasios Minis' closest collaborator in the struggle against the junta was Major Spiros Moustaklis. Στην ΕΣΑ που πήγαινα, κανείς δεν μου απαντούσε, ούτε αν είναι, ούτε αν δεν είναι. Άφηνα ρούχα, τα οποία τα έπαιρνα και τίποτα άλλο. Και μετά από 47 μέρες, μου είπαν ότι είναι άρρωστος και την άλλη μέρα να πάω, που θα με πήγαιναν συνοδεία, ένας γιατρός, σε νοσοκομείο. Πώς αισθάνθηκες όταν τον είδες για πρώτη φορά στο νοσοκομείο? Πήγαμε μαζί με το γιατρό, αφού περίμενα πολλή ώρα στην ΕΣΑ. Και με συνοδεία δύο άλλους στρατιώτες πήγαμε στο 401 γενικό νοσοκομείο. Μας άνοιξαν, μέσα ήταν ο άνδρας μου σε ένα κρεβάτι και δύο στρατιώτες δίπλα του και αυτοί οι οποίοι μένανε. Και φυσικά ήταν ξαπλωμένος, παράλληλος. Τότε κατάλαβα δηλαδή ότι βρίσκεται σε μια τέτοια τραγική κατάσταση.
Συνέχιζαν να είναι μαζί μου οι δύο γιατροί, ο γιατρός του νοσοκομείου και ο γιατρός της ΕΣΑ, οι οποίοι μου συνέστησαν να κάνω κουράγιο. Τι ένιωσες τότε? Οπωσδήποτε τα... δεν μπορούσα να πιστέψω, δηλαδή. Τόσο πολύ τα είχα χάσει που και εγώ δεν ήξερα εάν αυτά τα βλέπω ή στην πραγματικότητα ή είναι ένα όνειρο, κάτι τέτοιο πράγμα. Όταν έφεραν τον Μουστακλή από την ασφάλεια, τον παρέλαβα εγώ, τον έκλεισα σε ένα κελί και μετά από μισή ώρα, επειδή είχα άδεια να βγω από τη μονάδα εξοδούχος, βγήκα από τη μονάδα. Ό,τι συνέβη στο Μουστακλή συνέβη μεταξύ του χρόνου που ήμουν έξω και περισσότερο τη νύχτα. Εσύ πότε γύρισες? Την άλλη μέρα το πρωί. Τον βρήκες δηλαδή στην κατάσταση? Ναι, την άλλη μέρα το πρωί τον βρήκα εγώ στην κατάσταση την οποία ήταν. Και εγώ ειδοποίησα τον αρμόδιο αξιωματικό για να δουν τι γίνεται. Ήσουν δεσμοφύλακας? Ναι. Την άλλη μέρα το πρωί είχα λάβει πάλι υπηρεσία δεσμοφύλακα. Και τι σου έκαναν στο ΕΑΤΕΣΑ όταν σε έπιασαν? Φάλαγγα. Τον κράμασα, ξεκράμασαν από τα πόδια. Πόδια. Τον κράμασα. Με τα κλόμπ. Κρεμασμένος από τα πόδια και με τα κλόμπ. Μπουνιές. Στα γεννητικά όργανα. Χτυπήμα στα γεννητικά όργανα. Και στραμπούλιμα. Και στραμπούλιμα. Στα γεννητικά όργανα. Τον όχιο, ναι. Καλώδια, κάτι καλώδια. Καλώδια. Ηλεκτρικά καλώδια. Ηλεκτροσόκ. Ηλεκτροσόκ, Και κάπου σε κάψανε, Άστα τη σιγά. Με τσιγάρα. Κάψιμο με τσιγάρα. Και με το καλώδιο, Ηλεκτροσόκ. Ναι. Αλλά δεν μίλησες. Ναι. Δεν έσπασες. Ναι. Χτυπάγανε συνέχεια με 36 ώρες. Και πέσε, μίλα, λέγε, ξέρω εγώ τι. Και κάποιος, νομίζω κάποιος, σε χτύπησε έτσι. Έτσι, εδώ πέρα. Και εκεί... Φάλαγγα. Τον χτύπησε έτσι κάποιος. Στο λαιμό εδώ. Ναι, εδώ. Εκείνο άστο. Και έπεσες κάτω, έτσι δεν είναι? Εκεί δεν θυμάσαι, έτσι δεν είναι? Που έπεσε ανέστητος κάτω. Και σε μετέφεραν τώρα, δεν θυμάται. Τον μετέφεραν στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Με το Μουστακλή. Νομίζω ότι χτυπήθηκε άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα. Και ήταν επίτηδες τον χτυπήσαν έτσι? Μάλλον. General, would you like to give me your left hand? And press it. Okay. And it's absolutely normal in strength. Now, if you give me your right hand. All right, come on. Which you're unable to do. He has paralysis of the hand, and the skin has changed, and the sensitivity is not the same as it used to be. So he's unable, and there's muscular atrophy in this area of the right side. Now, could you please take down your right leg? Σπύρο, τράβηξε το πόδι σου. Which he is unable to do himself. He has to help with his hand because the leg is also paralyzed. He's able to walk with a stick, but he is paralyzed and he has to have support with a shoe specially made for him. And he's also unable today to read, and he is not able to talk properly. Thank you.
Η ορθοστασία για μένα είναι ένα από τα σκληρότερα ίσως βασανιστήρια που μπορεί να υποστεί ο άνθρωπος. Δεν είναι το θέμα θα μείνεις μισή ώρα, μία ή έστω και μια μέρα όρθιος. Το στήσιμο ήταν... ζωγράφιζαν ένα κύκλο στο πάτωμα με κυμωλία. Εκεί μέσα έμπαινε όρθιος ο κρατούμενος σε στάση προσοχής με την εντολή να μην κουνηθεί καθόλου. Alexis Panagoulis stands today as a symbol of the struggle against the junta regime. He killed in a traffic accident towards the end of the 1970s. His brother, Stathis Panagoulis, and his mother celebrate the memory of Alexis's death every year since. Stathis himself spent days in the military police for nothing. Με την παραμικρή κίνηση που έκανες, σε χτυπούσαν σε όλα τα λόγια. Από τη δεύτερη βασικά μέρα και αρχίζανε και βρότανε τα άτα, οι αστράγαλοι, οι πατούς. Η δε έκτη, εβδομής φορές, το μέρος του διού από τους αστράγαλοι γινόταν μια άμορφη μάζα κρεάτινη. Τον Παναγούλη. Ναι, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Όταν βασάνιζες, δηλαδή... Ήσουν καλός σε αυτή την δουλειά, τα κατάφερνες. Ναι. Νομίζω ότι ήμουν καλός. Δηλαδή ότι κατάφερνες μετά από τον βασανισμό τον δικό σου να ομολογήσουν οι κρατούμενοι. Ναι, στις περιπτώσεις που είχα λάβει μέρος, νομίζω ναι. Αυτό σε ικανοποιούσε. Εκείνη την εποχή, ναι. Konstantinos Alvanos published a political magazine that met with the junta's disapproval. He was arrested in the editorial offices and had to spend 152 days in the company of Michaelis Petrou. Οι δύο superstars, εν πάση περιπτώσει, ήταν ο Τσέλιγκας και ο Πέτρου. Και νομίζω ότι ήταν δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Μεν Τσέλιγκας ήταν μια αφιονισμένη περίπτωση, απόλυτα ταυτισμένος με το ρόλο του και την αποστολή του. Είναι χαρακτηριστικό το θολό του μάτι. Πίστευε κατά πάσα πιθανότητα στην ιστορία στην οποία ήταν μπλεγμένος και δεν είχε καμία ρογμή στην συμπεριφορά του. Ήταν ένας πρωτόγονος άνθρωπος, αμόρφωτος, άξεστος και ανελέητος. Ο Πέτρου ήταν αντίθετα πάρα πολύ ευφυής άνθρωπος. Τον αλαμβάνω. Ναι. Στην ίδια περίοδο. Θυμάσαι αν ήσουν σκληρός μαζί του. Μάλλον. Πολλές φορές αποσιωπημένος από αυτό που έκανε, το έκανε όμως ευσυνείδητα, σου δημιουργούσε την εντύπωση του επαγγελματία, του ανθρώπου ο οποίος υπηρετεί μία ιστορία για να αποκομίσει ορισμένα ωφέλη. Αυτό είχε και καμία... Σου έδιναν κάποια αμοιβή, σου λέγανε μπράβο, ξέρω εγώ, η καλύτερο κατελή θέση μέσα στο ΕΑΤ. Όχι, σου έδιναν άδειες. Έπαιρνες άδεια και έφυγες από τη μονάδα για 10 μέρες, ξέρω εγώ. Για 5 μέρες, αναλόγως. Εάν έκανες κάποιον να ομολογήσει. Αυτό ήταν σημαντικό. Βέβαια, για έναν στρατιώτη είναι σημαντικό. Αν σας φέρνει ή ένα από τα παιδιά σας μέσα στην του βλέπατε εκεί και σας απειλούσαν, θα σας επηρέαζε σε τέτοιο βαθμό που να τους αποκαλύπτατε κάτι. Τώρα, μετά... Θα σας απαντήσω αυτή τη στιγμή, όχι, έτσι. Αλλά δεν ξέρω, εκείνη τη στιγμή, πώς θα λειτουργούσε το μυαλό μου, ε. Εγώ ξέρω πώς λειτουργήσε με εκείνα που χρησιμοποίησα. Αλλά σας είπα στην αρχή ότι, ξέρω εγώ, αν με κρατούσαν μία ημέρα ακόμη, 112 μέρες, δεν αποκλείω να προέβαινα σε αποκαλύψεις. Δεν το αποκλείω αυτό το πράγμα. Υπάρχουν μέθοδοι βασανισμού που δεν τους έκανε σε καμιά περίπτωση. Τότε. Όχι, δεν νομίζω. Όλα θα μπορούσαμε να τα είχαμε κάνει. Ό,τι δηλαδή.
Σου ζητούσα να κάνεις... Ό,τι σου ζητήσουν θα μπορούσε να το έχει κάνει. Ακόμα και τους χειρότερους βασανισμούς. Οπωσδήποτε. Ακόμα, ας πούμε, αν σε βάζανε, περί παραδείγματος χάρη για το Μίνι, να βασανίζεις το παιδί του Μίνι μπροστά του. Ναι. Θα το έκανες. Μπορεί να το έκανες. Σας το λέω γιατί ο Πέτρου υποστήριξε σε συνέντευξη πριν λίγες μέρες ότι αν του δίναν διαταγή να βασανίσει ακόμα και ένα παιδί από τα παιδιά σας, θα εκτελούσε τη διαταγή. Ναι, θα την εκτελούσε. Δεν νομίζω ότι δεν θα την εκτελούσε. Εδώ έχουμε και παραδείγματα από άλλες χώρες που έσφαξαν παιδιά. Τι... Πώς έβλεπες τα θύματα, ας πούμε... εκτός από τους, το ότι τους μισούσες, τους έλεπες και σαν ζώα, σαν υπανθρώπους ή σαν εχθρούς του κράτους. Το τελευταίο, σαν εχθρούς του κράτους. Αυτό ήταν το... Αυτό ακριβώς προσπαθούσαν να μας κάνουν να πιστέψουμε. Και φυσικά όλοι το είχαν πιστέψει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πίστευε κανένας. Ότι όσοι συλλαμβανόντουσαν, η ΕΑΤΣΑ ήταν εχθροί του κράτους. Δηλαδή, τι ακριβώς σας είχαν περάσει σαν φόβο ότι ήταν εχθροί του κράτους, τι θα κάνανε αυτοί. Οπωσδήποτε τα πάντα ήταν διαστραβλωμένα μες στο ΙΑΤ. Και αν έσκαγε μια βόμβα, ξέρω εγώ, χωρίς θύματα, που οι περισσότεροι ήταν χωρίς θύματα, αυτοί έλεγαν ότι υπήρχαν θύματα και δεκάδες. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο κατόρθωσαν να τους παρουσιάσουν σαν εχθρούς. Ήταν κάτι σημαντικό για την εποχή εκείνη. Δηλαδή και απειλή κατά τη ζωή σου. Του καθενός. Αν τον πάρεις από την ηλικία των 18-19 χρόνων και του κάνεις αυτό που λέγεται πλύση εγκεφάλου, κάτω από μια πίεση, κάτω από μια στέρηση, και επίσης με παροχές που του δίνει, σιγά σιγά. Αδωράκι. Δεν ακούω ήχο. Εσύ ακούς ήχο. Για βάλε πάθος, παιδί μου. Για βάλε πάθος. Έλα, βάλε πάθος. Την έχει βρει χωτάδι. Δεν γιώσει πολύ χωτά ο δικός σου, ε. Έλα! Και τελικά, Μιχάλη, ποια νομίζω ήταν, ποιος ήταν ο στόχος, του καψονιού, δηλαδή. Ναι. Να δημιουργήσουν... Τι απέβλεπαν. Να δημιουργήσουν εργαλεία, κατά κάποιο τρόπο. Ανθρώπους χωρίς βούληση. Να υποτάσσονται. Ναι. Ανθρώπους που να τους λες σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε. Αισθάνεσαι ότι εσύ είχες γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Οπωσδήποτε. Ξαφνικά, από τη μια στιγμή στην άλλη, μεταβλήθηκε σε έναν αδίστακτο βασανιστή και μπορούμε να πούμε ότι ήταν από τους λίγους που άφησαν εποχή στο ΕΑΤΕΣΑ. Θεωρείς τον Πέτρο σαν μια ιδιαίτερη περίπτωση προσωπικότητα? Ήταν ψυχικά ομαλός? Πώς μπορεί να... Εγώ πιστεύω ότι μέχρι τη στιγμή που μεταβλήθηκε σε βασανιστής ήταν ένας ομαλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος κοινός. Έλα, έλα, παλαμάκια, έλα. Καλή, θες να πηγανίσουμε τα σηκωτάκια, να κάψουμε πάλι ένα μεζεόλι. Ναι. Ρώτησε τους και λίγο κρασί. Να τους το πω, να φτιάχνουν τα σηκωτάκια, να κάψουμε πάλι ένα μεζεόλι. Ένα μεζεόλι. There probably will not be any further development in his motor activity. He has improved since the episode of torture, but 9 years have gone now, so no major improvement is to be expected. Is
Εγώ δεν μου αρέσει να αντιδικώ με ανθρώπους. Έστω και αν ξέρω ότι... ότι υπάρχει κάποια αιτία και όχι... Έστω και αν υπάρχει αιτία, δεν μου αρέσει να αντιδικώ και να πικραίνω ανθρώπους. Βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί μου έχουν τη ζωή τη δική μου και γενικά της οικογένειας. Ήδη τις έχουν δώσει... Έχει καταγραφεί ένα σκοτεινό μέλλον για όλους μας, ακόμη για το παιδί. Και τι να αισθάνεται, τι θα μπορούσε να αισθανθεί κανείς για τους ανθρώπους αυτούς. Παρ' όλα αυτά όμως δεν θα ήθελα οι δικές τους οικογένειες να περάσουν, να υποστούν και να περάσουν την τύχη τη δική μας. Παρ' όλα αυτά. Δεν θα το ευχόμουν δηλαδή. Στις δικές τους οικογένειες να τους συμβεί κάτι τέτοιο. Αχ, μην είναι κραζί. Φέγει αυτός, πάνω σου. Γλωσίτσα, βγάζει γλώσσα, έγκλα. Σε κρασίρα τι ζει, κρασίρισες. Μέρα τη γλωσίτσα. Λέσα. Μέσα τη γλώσσα, ε. Μέσα τη γλώσσα. Θυμώ. Εξηγείτε, κύριε Μήνη. Δηλαδή, να σκοτώσει, έχουμε εκεί. Σιγά-σιγά. Και... παιδιά από αγροτικές περιοχές, παιδιά με... μια παιδεία χαμηλή, νέους τους πήρανε, τους ζυμώσανε και τους κάνανε όπως θέλανε. Πιστεύω ότι λίγοι νέοι, πολύ ελάχιστοι νέοι, σε όλα τα μέρη του κόσμου, σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη, λίγοι θα μπορέσουν να αντέξουν και να μην γίνουν βασανιστές. Εάν έπαιρνες... σήμερα, που θα παίρνα για την ίδια κατάσταση με σένα, την ίδια εκπαίδευση θα πρόκειτο να περάσει. Τι θα του έδινες σαν συμβουλή αυτό το παιδί? Το προτιμότερο που θα είχε να κάνει ήταν να λιποταχτήσει από τη χώρα του και να μην πάει καθόλου σε ένα τέτοιο στρατό. Αυτό θα τον συμβουλή. Ναι, ήταν το καλύτερο από όλα. Γιατί? Γιατί δεν φτάνει μόνο ο στιγματισμός που παίρνεις μετά από μια τέτοια κατάσταση. Είναι και η αλλαγή. Το να γίνεις από άνθρωπος ζών είναι αρκετό. Όλοι φοβούνται τους εισαντζίδες. Ποιος αυτό? Ιχ-α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 χ
Έλα και γρήγορα.